Να πάμε σε μία σύνδεση που έχουμε αφήσει πίσω, να ξαναπάμε στη Σιτία. Ο Μπάμπης παραμένει δίπλα μου. Πιάσαμε εστίαση, πάμε να πιάσουμε λίγο λιανεμπόριο, καθώς είναι βιβλική καταστροφή στο λιανεμπόριο και στην εστίαση. Επιχειρηματίες που επιχείρησαν να ορθοποδήσουν τους τελευταίους μήνες μέσα στην τουριστική περίοδο και τώρα βλέπουν τους κόπους μιας χρονιάς, μιας ζωής κατά πολλούς να χάνονται. Την καλησπέρα μας, κύριε Φρυσούλη, Γιάννης Φρυσούλης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας. Καλησπέρα και από εμάς. Θα ευχόμουν η σύνδεσή μας να ήταν υπό άλλες συνθήκες. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά εδώ. Η έκταση της κατάστασης ζημιάς είναι τέτοια που την βλέπεις με τα μάτια σου και δεν μπορείς να το πιστέψεις, δεν μπορείς να το συλλάβεις. Όλο το κέντρο της πόλης, όλο το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης δεν υπάρχει. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δείτε εδώ, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν υπάρχει βιτρίνα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα εμπορεύματα, οι κόποι, τα καταστήματα είναι όλα στη θάλασσα. Έχουν φύγει από εδώ, είναι στη θάλασσα. Η έκταση της ζημιάς, για τον εμπορικό κόσμο θα μιλήσω, αν και όλες οι επιχειρήσεις είναι στην ίδια κατάσταση, όλες οι επιχειρήσεις της πόλης, όλες όμως, έχουν ζημιές, όλες. Το 80% αυτών είναι σχεδόν ολική καταστροφή. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να επανορθώσει και να ξανασταθεί σε αυτό το πράγμα. Θέλουμε την πολιτεία δίπλα μας, αρρωγό, στην προσπάθεια αυτή θα τα καταφέρουμε. Είναι όλοι στους δρόμους, εθελοντές, πυροσβέστες, αστυνομία, ΔΕΑΚ, ΕΜΑΚ. Έχουν στείλει από όλη την Κρήτη βοήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, να το πούμε αυτό. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο το κυβερνητικό κλιμάκιο χθες. Αλλά εκεί το πρόβλημα. Τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν σε μια τέτοια περίπτωση μιλάνε για την. Να σας πω μόνο ότι τα αυτοκίνητα που έχουν καταστήσει στο λιμάνι της πόλης πρέπει να είναι γύρω στα 50 και αυτά που έχουν υποστεί ζημίες, που έχουν βουλιάξει στη λάσπη, Ναι, είναι πολλά. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικές εικόνες, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι τραγική κατάσταση. Βέβαια, σπουδαίο και μεγάλο το κύμα εθελοντισμού από κάθε γωνιά της Κρήτης που έχει σπεύσει σε περιοχές. Είτε μιλάμε για Δήμο Μαλεβεζίου, είτε μιλάμε για το Δήμο Σιτίας. Και σίγουρα ότι κέρδισαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο, Μπάμπη, ότι κερδίθηκε κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Δυστυχώς έτσι είναι, Νίκο. Πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες μιλούν από μόνες. Τι να σχολιάσουμε τώρα κι εμείς.